Μη μου σε όλους εδώ και σήμερα θα δούμε το σημερινό item shop. Λοιπόν παιδιά, θα δούμε το item shop, τι έχει βγάλει το σημερινό. Και ελπίζω για καλά πράγματα και όχι αηδίες. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, καταρχάς, όπως βλέπετε, πήρα το crew pack. Επιτέλους, πέρασαν λίγες μέρες, αλλά το πήρα. Τέλος πάντων, δεν σας νοιάζει αυτό, σας νοιάζει το item shop. Θα πάμε να το δούμε τώρα. Και ελπίζω να έχει βγάλει καλά πράγματα και όχι αηδίες. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, αυτό εδώ πέρα το emote παραμένει. Επέστρεψε, βασικά όχι επέστρεψε, μπήκε αυτό το backpack. Όπου αυτό το backpack είναι, πώς λέγεται, η λέξη, τι θέλω να πω, ότι αυτό το backpack το πουλήσω στο Ένεμπα. Και ήταν αρχιστικά ακριβό. Οπότε ποιος το πήρε από το Ένεμπα, ριπ, φίλε. Και εδώ βλέπουμε πολλά πράγματα επιστρέφουν και κάποια πράγματα να παραμένουν. Πάμε να δούμε τα πράγματα ένα προς ένα, παιδιά, μην καθυστερούμε. Σχετικά μεγάλο item shop, από ό,τι βλέπετε. Έχουμε πρώτο, συγγνώμη για τα γραφικά, έχουμε το Recon Ranger, αυτό πέρα τρέχα τη σκηνάκι, αυτό το κουσάρι που κάνει την επιστροφή του, nice. Έχουμε αυτό εδώ πέρα το bundle επίσης, που έχει και αυτό πέρα το style. Ok, not bad. Έχει επίσης αυτό εδώ πέρα το backpack, αυτό πέρα το pickaxe. Και εννοείται αυτό εδώ πέρα το glider, όπου μπορείτε να πάρετε και σχόλια οτιδήποτε. Άμα πάρετε τα μαζί με το bundle, θα σας κάνει πολύ καλύτερη τιμή. Όπως βλέπετε, θα σας μειώσει 1200 V-Bucks. Οκ, μετά έχουμε τον Potassium Pills. Αυτό εδώ πέρα ο Bananas, μαζί με αυτό εδώ πέρα το backpack, 1200. Και έχει πίσω αυτό εδώ πέρα το pickaxe που είναι λίγο tryhard. Μετά έχουμε αυτό εδώ πέρα, που κάνει την ψοφή του μαζί με το backpack. Έχει πίσω αυτό εδώ πέρα το pickaxe. Και αυτό εδώ πέρα το wrap. Α, και αυτό εδώ πέρα το glider. Και εννοείται αυτό εδώ πέρα το σκηνάκι που κάνει την επιστροφή. Μια χαρά μπορώ να πω, κομπλέ. Οκ, όλα να είσαι αυτά. Μετά έχουμε αυτό εδώ πέρα που κάνει την επιστροφή του, 800 V-Bucks, οκ, δεν είναι άσχημο. Έχουμε μετά αυτό εδώ πέρα επίσης που κάνει την επιστροφή του, οκ, μια χαρά τα ρίχα σκηνάκια γενικότερα. Έχουμε αυτό εδώ πέρα το backpack που σας είπα πριν, το πουλούσε στο Ένεμπα σχετικά ακριβά. Σκεφτόμουν να το πάρω, αλλά πάλι καλά που δεν το πήρα γιατί θα νευρίαζα όπως θα με τον Μαγκραμπούγι. Απίστευτο. Αυτό πέρα το emote παραμένει στο items, όπως βλέπετε το πήρα, γιατί φοβάμαι ότι θα γίνει icon series. Όπως βλέπετε δείχνει ότι είναι icon series πριν το πατήσει, αλλά όταν το πατάς δεν είναι. Κάτι αντίστοιχο ήταν και με το Bim Bam Boom, αν θυμάστε, αλλά με το επόμενο update έγινε icon series. Οπότε εγώ το πήρα για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, γιατί αν είναι icon series και αν δεν το παίρνα θα ήταν rip. Γιατί δεν σας γνωρίζουν καν αξιολογή τους icon series χορούς. Τέλος πάντων, μετά έχουμε το Lil Bounce. Αυτός είναι ένα ωραίος χορός, τον θέλω αυτόν τον χορό. Πείτε μου στα comments, αξίζει να τον αγοράσω. Άμα οι πιο πολλοί πούν ότι το αξίζει, θα τον αγοράσω και θα το δείτε στο επόμενο βίντεο. Αλλά ναι, μου αρέσει, μπορώ να πω, πείτε μου αν αξίζει να το πάρω. Αλλά μετά έχουμε το Battle Call, που είναι αυτό εδώ πέρα το emote που κάνει την επιστροφή του. Μάλιστα. Όπως βλέπουμε, επιστρέφουν όλες οι Mogul Master, όλες όμως, όπως βλέπετε. Όλες οι εθνότητες. Και επίσης αυτό πέρα το Icon Series Emote, το Slalom Style που κάνει την επιστροφή του. Έχουμε και αυτούς εδώ πέρα επίσης που κάνει την επιστροφή του όλοι. Την επιστροφή τους, με συγχωρείτε. Ο επίσης έχει και αυτό πέρα το pickaxe. Μάλιστα παιδιά, αυτό ήταν το items από το και το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξέρω να κάνετε ένα like. Και να σας κοινωνήσετε φυσικά να κάνετε subscribe. Πατήστε την καμπάνη και ενημερώνεστε για κάθε live stream. Άρα και βίντεο που κάνω. Και εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε βίντεο live stream. Θα γράψουμε όπως συνηθίζουμε σε κάθε τέλος στο item shop. Βίντεο εννοείται. Λοιπόν, μισό λεπτό να βρω τον χώρο. Κάτσε, περίμενα. Πού είναι ρε φίλε, κάπου εδώ πρέπει να είναι. Το λάβει. Να το. Ωραία παιδιά, αυτά θα τα πω σε μόνο βίντεο live stream. Μέχρι τότε αντίο παιδιά, bye bye. Peace out. See. Πώς κλείνει τώρα αυτό, α ναι, διαφορετικά.